θα σε πάω στα Κανάρια νησιά, όπου θα συναντήσουμε την Μαρία Μαλιούρη. Μαρία, σου μιλάω στον ενικό, εντάξει, μικρή ηλικία είσαι, μου επιτρέπεις. Φυσικά, καλησπέρα σας, πώς είστε? Μια χαρά, και ο Μπάμπης ο Σαβίδης, ο συνάδελφος δίπλα μου. Καλησπέρα. Η καθημερινότητα μιας Ελληνίδας σε μια περίοδο κορονοϊού, σε περίοδο πανδημίας, πώς είναι στα Κανάρια νησιά? Θα έλεγα αυστηρή, διότι υπάρχει χρήση μάσκας εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ναι. Ως εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο υπάρχουν φοβερά περιοριστικά μέτρα για αποστάσεις και για τη χρήση μάσκας και για τη χρήση των αντισηπτικών μέσων, ας το πούμε. Καθημερινότητα είναι δύσκολη αν χρειάζεται να πας, παράδειγμα, σε τράπεζα ή να κάνεις οποιαδήποτε άλλη έξοδο από το σπίτι σου, ας το πούμε. Γιατί μέχρι στιγμής τα Κανάρια νησιά και συγκεκριμένα στη Φορτεβεντούρα που μένω στηρίζονται στον τουρισμό. Και έχει πληγεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, οπότε καταλαβαίνετε, προσπαθούν να μην υπάρχουν πολλές... πολλά κρούσματα. Μαρία, υποχρεωτική χρήση μάσκα, σωστά, σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Κάθε μέρα, ωστόσο, και χειρότερα είναι τα πράγματα στο μέτωπο των κρούσματων. Κάθε μέρα έχετε κρούσματα εκεί. Όπως και εδώ στην Ελλάδα, βέβαια. Η Ισπανία έχει πληγεί πάρα πολύ, η χώρα, όπως λένε, γιατί τα Κανάρια έχουν μια άλλη δική τους αυτονομία, στο πούμε. Ναι. Είναι σε καλύτερη μοίρα, τουλάχιστον το νησί στο οποίο μένω εγώ, και είμαι και η μοναδική Ελληνίδα, οπότε ως κοινότητα δεν θα μπορούσα να πω ότι έγινε κάτι, έχω μια χαρά. Ναι. Φοβερό σε εμάς, τους Έλληνες εδώ. Στην Τενερίφη όμως είχαμε και έχουμε κρούσματα σε μεγάλο αριθμό σε σχέση με το... Εκεί στην περιοχή, Μαρία, πόσοι Έλληνες είστε? Είμαστε δύο, αλλά από ό,τι έμαθα, εδώ στην Φορτεβεντούρα, από ό,τι έμαθα έχω μείνει μόνη μου. Ναι. Κρούσματα εκεί... Όσον αφορά το θέμα που είχατε πριν, αυτό κάνουν οι Άγγλοι εδώ τώρα. Έχουν αγοράσει πάρα πολλά κτήματα και... υγεία, ας το πούμε, ώστε να απομονωθούν. Το θέμα του Μπάμπη Σαββίδη ήταν αυτό με την Μωρίδο Πλούς. Επενδυτές, επενδυτές. Μαρία. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο κάτω κινήθηκε ο τουρισμός στα Κανάρια νησιά φέτος, σε σχέση με τα προηγούμενα? Παράδειγμα, η δική μου εταιρεία, η οποία κάθε μέρα μπορεί να έχει 5-6 ενδεικτικά, λέω τώρα, πτήσεις την ημέρα. Τώρα να έχει ένα Σάββατο που να έχουμε 30, που έχει πολλή κίνηση. Τώρα να έχουμε μία καθημερινά. Και Σάββατα 10. Άλιστα. Το 20% έρχεται πλέον. Το 20%. Τους Έλληνες πόσο τα αντιμετωπίζουν εκεί στην περιοχή? Τι γνώμη έχουν εκεί οι Ισπανοί στην περιοχή για τους Έλληνες? Εντάξει, προσαρμοζόμαστε πολύ εύκολα εμείς, θεωρώ. Δύσκολα ή εύκολα, ανάλογα τις συνθήκες. Εμείς προσαρμοζόμαστε, αυτοί προσαρμόζονται μαζί μας. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, δυστυχώς, και έχουμε και λίγο δύσκολη γλώσσα, θα έλεγα εγώ. Έχουμε δύσκολη γλώσσα. Και έπρεπε εγώ από την αρχή να μιλάω τη γλώσσα ή να έχω γενικά πτυχία, έτσι ώστε να μπορώ να στηρίξω την αξιοπρέπεια. Μαρία, στα πόδια. Μία Ελληνίδα λοιπόν εκεί στα Κανάρια νησιά, πώς βρέθηκε στην περιοχή και αν σκέφτεσαι να γυρίσεις πίσω? Είμαι 1,5 χρόνο τώρα. Ως αεροσυνοδός ξεκίνησα και μετά εργάζομαι στο αεροδρόμιο εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ το κλίμα και οι φιλίες που έκανα. Το να σκέφτομαι να γυρίσω πίσω θα το ήθελα πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν το βλέπω ακόμα τουλάχιστον. Εντάξει, είναι και η πανδημία, δυστυχώς. Είναι και τα περιοριστικά μέτρα, ίσως ο σχεδιασμός πάει λίγο πίσω. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, Μαρία. Έχουμε τώρα οι βάσεις εδώ και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το μέλλον. Ωραία. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη, από Ελλάδα. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Να είσαι καλά.